Μα τι ωραία που είναι η ζωή όταν ξέρεις ότι έχεις κόψει το LOL εδώ και κανένα χρόνο. Ακόμη μαλακίες βγαίνουν. Νομίζω ότι συλλείπουν κανένα δύο ντάς ακόμη μέχρι να γίνει μετά. Γιατί σε να έχει μόνο 4. Πόσα ντάς θέλετε να έχει το champion? Όλα. Ω, χοντάρωσε η γυναίκα. Η γυναίκα του κράτος. Αυτός είναι ο τίτλος μου. Βγάτε κάνους πόθους! Αυτή είναι η Αμπέσα. Μια χαρακτήρας που είχαμε δει στην πρώτη σεζόν του Arcane, καταφτάνει στο LOL ως το Planer στις 6 Νοεμβρίου. Και αφού έριξα μια ματιά στην εμφάνιση, αλλά και τα abilities της, κατάλαβα πως έχει παρόμοιο playstyle με τον Cassandre. Και όσοι με παρακολουθείτε, ξέρετε πόσο μου αρέσουν τα tanky fighter tanks. Γι' αυτό, χωρίς να χάνουμε άλλο χρόνο, πάμε να δούμε τι κάνουν τα abilities. Passive. Η Αμπέσα έχει δύο passive. Το πρώτο είναι να μαζεύει stacks όταν κάνει κάποιο ability, όπου το κάθε stack ισοδυναμεί σε empowered auto attack. Με το δεύτερο passive, αν η Αμπέσα πατήσει ability και κάνει κίνηση ή auto attack, κερδίζει ένα dash δώρο. Q. Η Αμπέσα χτυπάει τα όπλα της σε ημικύκλιο και αν πετύχει εχθρό, μπορεί να ξαναχτυπήσει με τα όπλα της σε μια ευθεία για να σκάσει extra damage στον πρώτο εχθρό που πετυχαίνει. W. Χτυπώντας το έδαφος, η Αμπέσα κερδίζει shield και προκαλεί ζημιά στους τριγύρω. Με το ε, η Αμπέσα περιστρέφει τα όπλα της γύρω από τον εαυτό της, προκαλώντας ζημιά στους τριγύρω και κάνοντάς το slow. Αν ενεργοποιηθεί επιτυχώς το passive, το ε επαναλαμβάνεται. Τέλος, με το ulti, η Αμπέσα γίνεται unstoppable και κάνει charge πάνω σε έναν εχθρό. Τον παίρνει μαζί του, τον κάνει knock-up και του σκάει damage κατά το impact. Μισό λεπτά, κάτι μου θυμίζει αυτό. Και τώρα πάμε να βρούμε game να παίξουμε Αμπέσα στο PB, παρακαλώ. Όπα, πού είναι? Πού πήγα τα champion? Δεν δουλεύει το LOL. Δε... Ρε, για όνομα, κοίτα δώρο, μαλάκα. Δεν μπορώ καν να μπανάρω. Later. Έφτιαξε μαλακία, για να δούμε. Αν είναι δυνατόν. Ρε φίλε, τι είναι αυτό? Λοιπόν, έφτιαξα μερικά πραγματάκια με το client και μπορούσα να βάλω quick play, οπότε πάμε να δούμε μήπως με έχει βάλει top τώρα. Δώσ' το μου. Να είμαστε εδώ πέρα. Ξεκινήσω με Q. Θα πάω επιθετικό build, δεν ξέρω, θα δείξει. Το κακό είναι πως έχουμε MS. Είναι λες και πήρες τον Renekton και τον πάντρεψες με τη Σιβάνα. Δηλαδή περπατάς σε τη Σιβάνα. Μπορείτε να το δείτε κι εσείς, νομίζω, έτσι. Ενδιαφέρον kit, έχω να πω. Ωραία, καλά ξεκινάμε. Όπως κάθε champion στο LoL όταν πρωτοβγεί είναι full σπασμένο. Και νομίζω πέθανα. Και όχι! Wow, wow. Όταν η Αμπέσα έχει stack με το passive, παίρνει 100 attack range και 50% attack speed. Δέρνει, μαλάκα, δέρνει, δεν φοβάμαι. Oh, έλα! Nice. Το καλό είναι, άμα χρησιμοποιείς ability, έχεις ένα dash δώρο αν το παίξεις σωστά. Οπ, να το... Πολύ σπασμένο. Ωραία, έχουμε επισκέψεις. Και αυτό ισχύει και με το W, ισχύει με όλα τα abilities. Καλά ρε, πόσα dash θα έχει αυτό το champion, 1000 dash. Εν τω μεταξύ, το lag δεν με αφήνει να παίξω και σωστά, να κάνω τα combo όπως πρέπει. Αν και δεν νομίζω πως είναι 100% το lag, γιατί δεν παίζω champion με energy και δεν έχω μπει στη φιλοσοφία του energy. Όσοι παίζετε τύπου Zed, Shen και έναν και τα σχετικά, ξέρετε τι εννοώ. Ωπα ρε το shield. Για να δούμε τι κάνει το ulti. Ωπα ρε. Ήτανε λίγο αδιάφορο το ulti, έχω να πω. Έλα, πάμε. Όχι ρε φίλε. Πάτησα 3 ability και διένυσα μια αξιοσέβαστη απόσταση, έχω να πω. Πολύ καλό. Έλα. Δεν δούλεψα όπως το ήθελα. Ρε φίλε, κάτι πήγε πολύ λάθος. Ήθελα με το ulti να το στείλω πιο μέσα στο turret, αλλά δεν δουλεύει έτσι. Αφού έχει φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, πάτα το κουμπί του like και κάνε μια γραφή ρε φίλε, αφού σου αρέσει, πες το. Δηλαδή, τι γίνεται ρε φίλε? Α, καλά, εντάξει. Μόρτε, τα έχουμε δει δύσκολα φίλε, σε καταλαβαίνουμε. Δεν μπορώ να... Εντάξει. Με τα χίλια ζόρια, ας πούμε, το παίρνει skill. Για να δούμε τώρα πώς τον κουμαντάρουμε το Μόρτε. Για πάμε, έλα Μόρτε, έλα να χορέψουμε Μόρτε, έλα εδώ. Καλά, μη φεύγεις ρε, εντάξει, άραξε. Μια πλάκα έκανα. Ωπα ρε. Wow, καλό. Ο αμού μου έκανε ένα surprise attack και εδώ πέρα βλέπουμε να τον έχει εγκλωβίσει και ο... Έχει παθεί ένα κεφαλικό εδώ, βλέπουμε ο Γκάλιο Νόση μέχρι στους πεθαίνει δίπλα. Συνεχίζει να παθεί ένα κεφαλικό, πώς εξελιχθεί όλο αυτό. Παραμένει εκεί πέρα και τώρα μπαίνει μέσα στο fight.
Τον εγκλωβίζει με τα φτερά του, φέρνει κοντά του τον βάρος ο Μόρνε, τον βαράει στο κεφάλι και πάνω τον πάρει κιλ, τον παίρνει κιλ, όχι βάζει σιλτ, τον παίρνει κιλ επιτέλους και μετά παίρνει στο Σάντο Ρεάλμ μαζί του τον Γκάλιο. Παρά λίγο να μου φύγει η ανάσα. Από ό,τι φαίνεται όσο πιθανό επιβίωσε για πάρα πολύ λίγο και οπ, πήγε να κάνει τη σύμπα τάκα, αλλά φαίνεται ότι πέθανε. 15. Όπα, έχει fight. Παιδιά, έρχομαι. Έλα λεπτό, δώστε μου. Πάμε. Οκ. Σκύλισε ότι είναι αυτό. Wow. Αυτό το stack που δίνει είναι empowered attack. Wow. Είναι πολύ καλό. Βαράτε, αδέλφια. Βγάλαμε πόρτες επιτέλους. Πάμε για Mo. Και πάμε top να παίξουμε φάπες με τον Μόρντε. Πάμε εδώ. Οπ. Μαλακά, κόβουν άμα. Όχι αστεία. Αλλά μου κόβει κι αυτός. Έλα μου. Σου πετάει λεπίδες, αλλά είσαι πιο δυνατός. Μπράβο! Πάμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε λίγο καλά την Ιρέλια. Έλα εδώ, Ιρέλια. Μαλάκα, αυτό με τα ντάς είναι OP! Δεν ξεφεύγουνε. Οπ, τι έγινε, bro. Get over here! Wow, απλά wow. Πού πήγε ο προ? Έλα εδώ. Δεν θα ξεφύγεις, μωρή μάγισσα. Όχι, δεν έχω τάσει από τον τοίχο. Μη το κάνετε! Έλα εδώ, πού πας? Θα ξεφύγεις, νομίζεις. Ίσως και όχι. Αν μας χάσει τώρα κάποιος Μόρντε, καταφωνεί. Όχι, Βάρους. Όχι, δεν μπορώ να κάνω 1v5. Ίσως μπορώ και να κάνω 1v5. Όχι ρε φίλε, το cooldown. Απλά φύγε. Ωραίος! Τον έχω τώρα. Τον έχω, bro. Πάμε. Σκοτώνουμε και τον Μόρντε, φύγαμε. Armor penetration for the win. Μαλάκα. Ωραία. Wow, τι ωραία combo είναι αυτά, πόσο clean. Ωραία.